Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Απολιμενεργάτης στον Πειραιά, στον θρόνο του Πατριάρχη του Ρεμπέτικου Τραγουδιού. Από τον Εκδοσφαγία στην Αθήνα και στον Πειραιά, στον θρόνο του αναβιωτή και του πατέρα, θα έλεγα, του Ρεμπέτικου Τραγουδιού. Και από τη Σφουγγάρα, το πιατάκι που έβγαζε για να παίρνει κάποια πεντεροδεκάρες από τους ταμώνες στις ταβέρνες που τραγουδούσε, στο θρίαμβο της Φραγκοσυριανής. Αυτή περίπου είναι η πορεία του μεγάλου Μάρκου Παμακάρη, που πέθανε πριν από 50 χρόνια ακριβώς, και που επειδή αυτή η εκπομπή κορφολογάει τα λουλούδια του ανθούς της λαϊκής μουσικής, σήμερα το βράδυ, με την βοήθεια δύο φίλων, θα κάνουμε, ας το πούμε έτσι, ένα μνημόσυνο εντός εισαγωγικών στο μεγάλο Μάρκο, που είπαμε ότι συμπληρώνεται φέτος 50 χρόνια από το θάνατό του. Μαζί μου είναι ο Γιάννης Ολεμπέης, ο φίλος μου. Γεια σου. Γεια σου, φίλε μου Κώστα. Που τραγουδάει ρεμπέτικα, λαϊκά τραγούδια, χρόνια παλιά και πολλά μαζί. Και μαζί μας είναι και ο Θοδόσης, ο Σικιώτης, με την κιθάρα. Επίσης τραγουδάει. Παίζει και τραγουδάει εκπληκτικά. Τα παιδιά αυτά τα δένει και κάτι πολύ κοινό που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι και οι δύο απόφοιτοι του Πολυτεχνείου. Ο Μεν Γιάννης των μηχανολόγων μηχανικών. Πολιτικών. Πολιτικών. Ναι. Και ο Θοδόσης είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ακριβώς, ακριβώς. Σας αρέσει αυτή η μουσική, φαντάζομαι. Κοίταξε, άμα δεις την ιστορία της αναβίωσης του ρεμπέτικου, η μηχανική ή μαθηματική είναι αυτή που την κάνει. Ναι. Εσύ Θοδόση, πώς έτσι μπήκες σε αυτή τη διαδικασία? Εγώ ακούγα από πολύ μικρός αυτή τη μουσική. Ο λόγω μικρός. Του πατέρα μου. Α. Βαβακάρι, δηλαδή, ακούγαμε. Το επάγγελμά σου είναι ηλεκτρομηχανικός όμως. Το επάγγελμά μου είναι μουσικός. Μουσικός. Το βουτήξαμε. Το βουτήξαμε γι' αυτό. Το βούτυξε αυτό. Πάει, τελείωσε. Το Πολυτεχνείο το έχουμε για πλάκα, έτσι. Δηλαδή, να σπουδάσει 5-6 φορές στο Πολυτεχνείο και μετά. Δεν κάνει κακό αυτό. Δεν κακό. Καλό κάνει. Απλά λέω ότι 5-6 χρόνια τα οποία. Και στη μουσική καλό κάνει αυτό. Καλύτερα να σπουδάσει Πολυτεχνείο παρά μουσική. Κάνει πολύ καλό. Δεν μου αρέσει, Γιάννη. Θα υπήρχε ρεμπέτικο τραγούδι αν δεν υπήρχε Βαβακάρι? Όχι. Μισό λεπτό. Θα σου πω κάτι που πιθανόν να μην το ξέρει ο πολλής κόσμος. Όχι αν δεν υπήρχε ο Μαυακάρης, αν δεν υπήρχε ο Μπάτης. Ο Μπάτης. Είναι ένας άλλος τραγουδιστής. Ο πρώτος ρεμπέτης ήταν ο Γιώργος Μπάτης, ο οποίος ήταν βέβαια μία εικοσαετία μεγαλύτερος από τον Μαυακάρη. Mm-hmm. Και είχε ένα... Ήταν και μια περίεργη προσωπικότητα, πούλαγε φάρμακα, έφτιαχνε δόντια, έκανε τα πάντα ο Μπάτης. Και με τον παγραμμά του είχε ένα λοιπόν χοροδιδασκαλείο, δίδασκε και χορό παρακαλώ, έτσι, χοροδιδασκαλείο, και είχε καμιά κοσαριά μπαγλαμάδες και τζουράδες και έλεγε ο Βασίλης, το Δημητράκη, τους είχε βάλει όνομα, έτσι. Εκεί πέρα λοιπόν, εκεί ακριβώς γεννήθηκε το ρεμπέτικο τραγούδι. Και βέβαια ο Μάρκος είναι ο θεμελιωτής του ρεμπέτικου, ο θεμελιωτής, ο πιο ικανός από όλους, αλλά φίλε μου Κώστα, υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα στον Πειραιά εκείνη την εποχή. Μιλάμε για την εποχή 30-40. Λοιπόν, το 22 ήρθαν Σμυρνή, από τη Σμύρνη. Ναι. Μεγάλη μουσική, σπουδαγμένη, με παρτιτούρες, πολύ μεγάλη. Είναι η καλύτερη μουσική της Ελλάδος, η μουσική του Μεσοπολέμου. Ο Τούντας, ο Παπάζολος, ο Καρβέλης. Λοιπόν, παίξανε εκπληκτικά πράγματα, με σαντούρια, με βιολιά, με ούτια. Και ήρθε ο Μπάτης και ο Μάρκος και με ένα γκραν του μπουζουκιού τα ανατρέψανε όλα. Σε πεδώσανε. Τρομερό πράγμα, έτσι. Ναι, τρομερό. Ναι. Και ένα φεγγάρι που θα σου πω και πράγματα που δεν τα ξέρει ο πολλής κόσμος. Ένα φεγγάρι συνυπήρξαν οι δύο κομπανίες. Η Ζημινιέκη και η Ρεμπέτικη. Αλλά μετά τον γκραν τα καθάρισε όλα. Εσύ, πόσο ναι. ταλέντο μπορεί να κρύβει ένας άνθρωπος μέσα του που είναι εκδοροσφαγίας σε ένα βάρβαρο επάγγελμα, σφάζει και εκδέρνει. Είπε στη μεγάλη κουβέντα. Σου είπα ότι όλοι οι σπουδαίοι μουσικοί Σμυρνικοί ήταν σπουδαγμένοι με γαλλικά και πιάνο. Τρομεροί, έτσι. Ο Μάρκος, ο Μπάτης, ο Στράτος, ο Γενίτσαρης, ο Δελιάς δεν είχαν ιδέα τι σημαίνει μουσική. Όμως είχαν ψυχή. Και η ψυχή τελικά τα καλύπτει όλα. Λοιπόν, αυτό το βράδυ, κυρίες και κύριοι, όσοι αγαπάτε την ρεμπέτικη μουσική, και όχι μόνο, αν αγαπάτε την ελληνική μουσική, θα κάνουμε το εξής. Θα ακούμε πολλά τραγούδια με τα παιδιά, τα δύο που είναι κοντά μας, και θα μιλάμε και για τη ζωή του Μάρκου Βαβακάρη. Άρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτό το, λοιπόν, το ταξίδι στα τραγούδια του Βαβακάρη. 1975. Είμαι πρωτοτήτης του Πολυτεχνείου.
στην ορχήστρα του Πολυτεχνείου, το έχω πει και άλλη φορά, και δούλευα και στα απογευματινή. Μαέστρο ο Χρήστος Λεοντής. Παίρνω ένα μαγνητοφωνάκι από το Γεραμάνι και φεύγω από τον Μπραχάμι που έμενα με τα πόδια και πάω στον Πειραιά να βρω τον Μιχάλη Γενίτσαρη, γιατί ήταν ο μόνος από τους προπολεμικούς που υπήρχε. Λοιπόν, φίλε, έτσι ανατριχιάζω πραγματικά. Καλλιέργεια 71 έμενε στον Πειραιά. Χτυπάω το κουδούνι, ανεβαίνω πάνω. Ο Γενίτσαρης τότε ήταν όσο είμαι εγώ τώρα, περίπου. Λοιπόν, γεια σου. Μόλις άκουγε φοιτητές, όλοι οι παλιοί ρεμπέτες, όταν άκουγαν φοιτητές, χαιρόντουσαν. Ναι, ναι, ναι. Σου λέει οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές. Ναι, γιατί αυτοί ήταν αμόρφωτοι. Ακριβώς, ακριβώς. Λέω, είχα πάει με έναν ξάδερφό μου, επίσης γεωπόνος τώρα. Λέω, κύριε Γενίτσαρη, και τώρα. Άντε, ρε, Μιχάλη, θα με λες. Ναι. Λοιπόν, λέω, εντάξει, είμαι θαυμαστής, ψάχνω για το ρεμπέτικο, έχω διαβάσει πολλά, αλλά ήρθα στην πηγή. Τι γινόταν, του λέω τότε, αυτή ξακουστή ρεμπέτικη τετράδα, δηλαδή. Ο Γιώργος Μπάτης, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Ανέστος Δελιάς και ο Στάρος Παγιουμτζής. Αυτή είναι η τετράδα. Τι γινότανε. Η τετράση του Πειραιά. Ξακουστεί. Τι γινότανε. Μου λέει, έχεις μαγνητόφωνο. Λέω, ναι. Γράφε. Αν έχω το τραγούδι που θα το παίξω τώρα. Όπως το έχω ακούσει στο μαγνητόφωνο. Σε πάει ακριβώς στην ατμόσφαιρα του 1930, έτσι. Πάμε. Είχαν φτιάξει ένα σχολείο κι όποιος πέρασε το πήρε το χαρτί για σχολαρχείο κι όποιος πέρασε το πήρε το χαρτί για σχολαρχείο. Και μας παίζουν μπουζουκάκια που βγάλε πολλά τσιράκια και μας παίζουν μπουζουκάκια. Έχω διαβάσει ότι υπήρχαν τότε τα βιβλία του Σχορέλη, του Δαμιανάκου, η ρεμπέτικη ανθολογία, όλα αυτά τα πράγματα. Μου λέει,
Πέτα τα όλα και άκου αυτό το τραγούδι. Τα λέει όλα. Μια παρέα λοιπόν. Ο δάσκαλος των δασκάλων, ο Μπάτης, ο Μάρκος, ο Στράτος, ο Ανέστος Δελιάς που δυστυχώς τον χάσαμε νωρίς από ηρωίνη, 31 χρονών, και παίξανε το 1934 το καλοκαίρι στη μάντα του Σαραντόπουλου στην Τραπεζόνα. Ήταν η πρώτη εμφάνιση της Ρεμπέρκης Κομπανίας. Και έφαγε τα άλλα, την ορχήστρα την άλλη που ήταν σαντουροβιολ. Από 22 μέχρι το 30. Σαντουρβιόλι. Σαντούρια, βιολιά, ούρτια κλπ. Ένα φεγγάρι παίξανε όλοι μαζί και μετά πια έπαιξε το πράγμα. Ξέρεις κάτι, όπου διάβασα, η στίχη είναι πολύ απλοϊκή. Δεν έχει καμία, ξέρεις, έτσι, σχέση με λογοτεχνία. Άκουμε λοιπόν, φίλε Κώστα. Με συγχωρείς, πριν μου πεις οτιδήποτε, είχα βρει κάτι, είχα βρει ένα στίχο του. Ναι. Πολλούς. Ναι. Αν τόσο πολύ τρυφερό και απλοϊκό. Είμαι παιδάκι έξυπνο, παίζω και μπουζουγάκι, όλος ο κόσμος μ' αγαπά, γιατί είμαι Συριανάκι. Ακριβώς. Είναι από τη Σύρο. Ακριβώς. Λοιπόν, άκουμε τώρα. Είπες κάτι πολύ, ότι η στίχη ήταν απλοϊκή. Τώρα θα παίξουμε το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήθηκε με μπουζούκι στην Ελλάδα. Mm. Είναι το 1933. Mm. Και άκου λοιπόν το στίχο. Δηλαδή είχαν το δικό τους κόσμο τελείως. Έλεγε λοιπόν ο Μάρκος. Έπρεπε να αρχώσουν αμάγκα μες στο δεκέ μας, να άκουγες τον παγλαμάκι τις υπεροπαιγές μας. Να κάτσεις να ευχαριστηθείς, να ακούσεις και λεγάκι. Θέλεις δε θες να σηκωθείς, βόρτα και ζεμπεκάκι. Θα ακούσεις και το ραμπιέν και το καραντουζένι και σε λιγάκι θα έλεγες ο αργυλές να γίνει. Να σου φύγουν οι καημοί, να σπάσεις την ταλκαδάκι από τις παινιές που θα ακούγες από το μπουζουκάκι. Στο δικό τους κόσμο. Ο τεκές, τα κουρδίσματα, ο Αργυλέας και τελείωσε η ιστορία. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που ηχογραφήθηκε. Για να το ακούσουμε. Και σε έναν δρόμο εκπληκτικό τον Πυριώτικο. Έπαιζε κιθάρας, μεγάλος κιθαρίστας της εποχής εκείνης, ο Κώστας Καρβέλης, μπουζούκι ο Μάρκος, και στην παρέα, γεια σου Μάρκο Ντερβίς, ήταν όλοι αυτοί οι μάκες και λέγανε αυτά τα πράγματα. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ο Μάρκος Μαγκάρης γεννήθηκε στην Σύρο από καθολικούς γονείς, γι' αυτό και τον λέγανε Φράγκο. Ακριβώς. Το 1905. Ψάχνοντας τη ζωή του, ποτέ δεν κατάλαβα αν αυτός ο άνθρωπος ήξερε την αξία του. Γιατί το λέω αυτό. Κάπου βρήκα από μια συνέντευξή του, τελευταία συνέντευξη του Μάρκου του Μπαμπακάρη, που λέει, λένε παιδί μου, λέει στο δημοσιογράφο,
ότι θα δώσουν το όνομά μου σε κάποια οδό της πατρίδας μου, της Σύρου. Μα εγώ δεν το πιστεύω. Είναι δυνατό να δώσουν το όνομά μου, εμένα, του Κακόμοιρου, του Φουκαρά, του Μάρκου, σε ένα δρόμο της Σύρου? Δεν ήξερε ποτέ και δεν κατάλαβε ποτέ τι ήταν. Διότι εδώ πέρα λέει, είναι δυνατόν εμένα του Μίζερου, του Κακομοίρη, του Μάρκου, του Μπαμπακάρη να δώσουν το όνομά του σε έναν δρόμο. Δώσαν το όνομά του σε δρόμο τη Σύρου. Αλλά αυτό. Ο Στέλιος μου έλεγε, ο γιος του, επειδή ήμασταν πάρα πολύ φίλοι και έχουμε παίξει χιλιάδες ώρες μαζί. Ότι ο γιος του Στέλιος. Ο Στέλιος Βαμακάρης, ο οποίος είχε σπουδαίο μπουρουξή, συνθέτης. Ναι, έφυγε δυστυχώς. Έφυγε πριν από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, ότι κατά βάθος ο Μάρκος ήξερε ότι κάποια στιγμή αυτά που φτιάχνει θα μείνουν πάντα. Το ήξερε ειλικρινά. Και επίσης κάτι άλλο, Κώστα, από ανθρώπους που γνωρίσαν τον Μάρκο, ο Μάρκος ήταν ένας πανύψηλος γιγαντός μοσάδας, αλλά ήταν τόσο καλός, σαν άκακο αρνί, τόσο καλός άνθρωπος. Λοιπόν, πιστεύω ότι κατά βάθος ο Μάρκος ήξερε την αξία του, γι' αυτό το λόγο ακριβώς και πολλές φορές πραγματικά άνθρωποι στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, άνθρωποι που έπρεπε να είναι κορυφές των κορυφών, κάποια στιγμή είναι στην απέξω τελείως, δυστυχώς. Πέρασε, η κατάληξη ήταν κακή. Δηλαδή, έμαθα ότι όταν πέθανε ο Μάρκος εδώ στην Νίκαια, πήραν δάνειο οι δικοί του άνθρωποι από την τράπεζα για να τον θάψουν, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα για να τον θάψουν. Πέρασε προς το τέλος, είχε πάθει φυσικά και κάποια αρθρίτιδα με τα χέρια του και δεν μπορούσε να παίξει κτλ. Αλλά είχε τελειώσει και η ιστορία του ρεμπέτικου δυστυχώς και είχε αρχίσει άλλο τραγούδι να. Ναι. Θυμάμαι, μου λένε τραγουδιστές, τραγουδιστές που δεν έχουν κάνει τίποτε στη ζωή τους, ότι παίζανε με τον Μάρκο και παίζανε μπροστά. Ήταν αυτοί μπροστά τραγουδιστές και ο Μάρκος με το μπουζούκι. Ο Μάρκος με το μπουζούκι πίσω για να πάρει ένα. Ναι. Και το χειρότερο απ' όλα, στα έχει πει και ο Στέλιος αυτά, ότι με το γιο του το Στέλιο γυρνάγανε τις ταβέρνες του Πειραιά και της Κοκκινιάς να παίξουν και γυρνάγανε με τη Σφουγγάρα μαζί. Και ένα βράδυ λοιπόν. Η Σφουγγάρα είναι το πιατάκι που λέγαμε λίγο ακριβώς, πριν. Και ένα βράδυ, όταν μου τώρα γι' αυτό ο Στέλιος έκλαιγε. Ένα βράδυ λοιπόν είχαν πάει σε μια ταβέρνα να παίξουν και να κάνουν τη Σφουγγάρα. Και του λέει ο ταβερνιάς, φύγει από εδώ, έχουμε το τσουμπόξ στο πέρα. Ας είμαι σίγουρος. Τρομακτικό δεν είναι. Τρομακτικό. Ναι, αλλά βλέπεις ότι τα πράγματα γυρίσανε και στην εποχή αυτή. Ο κόσμος ακούει πάρα πολύ ρεμπέτικη μουσική, διασκεδάζει, χορεύει. Χωρίς Μάρκο δεν υπάρχουμε. Τραγουδάει, τα ξέρει τα τραγούδια. Δεν υπάρχουμε χωρίς Μάρκο. Δεν υπάρχουμε. Με τον Θεό σου λέω με τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει βραδιά που να παίξουμε 15-20 τραγούδια του Μάρκου. Εσύ θα δώσει, είσαι και νέος, πόσο χρονών είσαι? 32. Έχει πολύ ενδιαφέρον που η δική σου γενιά ασχολείται με τα θέματα αυτά και τραγούδια που έχουν γραφτεί πριν από 100 χρόνια. Ναι, αλλά. Και τη δικιά μου γενιά, δηλαδή και όχι μόνο 32, και τους κοσάριδες, ο στίχος αυτός που έχει ο Βαβακάρης, τους εκφράζει και τώρα. Γιατί? Είτε για θέματα κοινωνικά, ναι. Είτε για θέματα αγάπης. Ναι. Δηλαδή είναι αθάνατος ο στίχος του. Mm-hmm. Θα είναι. Ναι, σωστά. Δηλαδή και οι γενιές που θα έρθουν μετά, άμα θα ακούσουν ο Βαβακάρη και θα φτάσουν στο σημείο να ερμηνεύουν το στίχο του. Ναι. Πάντως υπήρχε ένα διάστημα μικρό που αυτό το ρεμπέτικο χάθηκε, έσβησε, γιατί ήταν τα διάφορα άλλα. Εξανατολής. Ναι, εξανατολής. Τα ινδικά. Τα ινδικά, ναι. Και κάπου πήγε στο περιθώριο. Δεν έβρισκε δουλειά ο Βαμακάρης, δεν τον παίρναν διαδουλειά. Όχι, βέβαια, φυσικά, εννοείται αυτό. Δεν πουλούσε αυτό το πράγμα. Βέβαια, πολύ μεγάλο έτσι, θέμα στην ιστορία της αναβίωσης του ρεμπέτικου παίξανε τρεις άνθρωποι. Ο Παναγιώτης ο Κουνάδης, ο Νέαρχος ο Γεωργιάδης, ο Αείμνηστος, και ο Παπαϊωάννου Κώστας, οι οποίοι πήγαν και βρήκανε τον Μάρκο με τη φανέλα αυτή, τη φωτογραφία της με τη φανέλα, έτσι, ναι. Και ξανά αναβίωσε μετά το... Και βοήθησε πάρα πολύ ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσης, που πήρε τα τραγούδια αυτά και τα είπε ο ίδιος και είπαν και οι άλλοι, και την Κρέη και κάτι τέτοιες, αναβίωσαν το ρεμπέτικο και το ανέβασαν στην κορυφή πάλι. Και να σου πω και μια έτσι, πρέπει να τα λέμε όλα. Όταν ο Πιθικός πήγαινε για πρόβες στο σπίτι του Μάρκου στην Κοκκινιά για τα τραγούδια αυτά που είπε, πήγαινε με ένα ποδήλατο. Που το έχει πει ο Στέλιος αυτό. Λοιπόν, και βέβαια, εντάξει, ο Πιθικός ήταν πάρα πολύ καλός τραγουδιστής και ήταν μοντέρνος ο Πιθικός. Ήταν της μόδας, κατάλαβες, σου λέω έτσι. Γιατί θυμάμαι, Κώστα,
ένας από την Εμπέτικη Τετράδα, ο περιβόητος μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδιστής, ο Στράτος Παγιουμτζής, αυτός ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδιστής που υπάρχει ποτέ. Λοιπόν, όταν μετά προς το τέλος, παρότι η φωνή του ήταν ακόμα καλύτερη προς το τέλος, στα μαγαζιά οι νεότεροι λαϊκοί, ας πούμε, Περπινιάδες, θεωρούσαν μοντέρνιες. Και ο Στράτος παλιακός, δυστυχώς. Φίλοι και φίλοι, είναι ευκαιρία. Θα χρησιμοποιήσω πάλι το βιβλίο αυτό, τον τόμο αυτόν που μου στείλε ο φίλος μου Δημήτρης Μελισσανίδης, μέγας λάτρης του Ρεμπέτου και του λαϊκού τραγουδιού. Αλτζής, βέβαια. Ακριβώς. Μέγας Αλτζής και εκεί πέρα μας ενώσαν τα πράγματα. Μου στείλε λοιπόν ένα δώρο, το έχω δείξει και έχω κάνει εκπομπή ολόκληρη το θέμα αυτό. Η οποία ήταν και πάρα πολύ πετυχημένη, πάρα πολύ. Αλλά ήταν μια ευκαιρία να πούμε, να δούμε μερικές εικόνες τώρα που μιλάμε και παρουσιάζουμε. Να δούμε καταρχήν την περίφημη τετράδα. Ξακουστή τετράδα του Πειραιά. Την ξακουστή τετράδα του Πειραιά. Είναι ο Μάρκος ο Μπακάρης που είναι ορθιός με μπουζούκι, είναι αυτός εδώ. Είναι ο Ανανέστης ο Δελιάς, αυτός εδώ, με την κιθάρα. Ο Στάτος Παγιουμτζής με τον Τζουρά εδώ. Και ο Γιώργος ο Μπάτης με τον Μπαγλαμά. Μπαρ ο Μάρκος, παλιά κοκκινιά, στραχώματα. Είναι αυτό το μπαρ που άνοιξε ο Μάρκος, ο Παπακάρης. Αλλά δυστυχώς δεν πήγε καθόλου καλά, γιατί τον κυνήγαγε η αστυνομία, δεν του δίνανε άδεια, τον γράφαν συνέχεια και το κλεισέ χάνοντας αρκετά λεφτά. Αυτός είναι ο περίφημος Μπάτης που βλέπετε, με το μπαγλαμαδάκι του. Ο πρώτος Ρεμπέτης κατά κοινή. Ο πρώτος Ρεμπέτης, αυτός είναι ο τέτοιος. Και θέλω να... Ο Βενιαμίν της τετράδας ήταν ο Νέστης Δελιάς. Ο οποίος και άσχημη κατάληξη της τρόπος. Έφυγε πολύ νωρίς. Λίγο πριν πάω στρατιώτης το 1924, άκουσα κατά τύχη τον Μπάρμπα Νίκο τον Αϊβαλιώτη να παίζει τον μπουζούκι του, το οποίο τόσο πολύ μου άρεσε, ώστε έκανα όρκο ότι αν δεν μάθω μπουζούκι, θα κόψω τα χέρια μου με την τσατήρα που σπάνε τα κόκαλα στο μαγαζί. Ακριβώς. Λογάριασα τον όρκο μου ιερό και απερίγραπτο και απαράγραπτο, δεν πήγαινα για δουλειά ούτε τίποτε. Και έκτοτε με εχμαλώτησε αυτό το όργανο. Έμαθα το όργανο σε 6 μήνες. Δεν πήγα σε οδείο και σε. Όχι, είπαμε το ταλέντο και ψυχή. Μόνος του. Ταλέντο και ψυχή, τελείωσε. Κανένας δεν μου έκανε μαθήματα στο μπουζούκι. Για μένα το σχολείο ήταν ο Τεκές. Ακριβώς. Άκουγα τους παλιούς και έπαιζα. Δεν είχα ιδέα ότι θα τραγουδήσω κιόλας τα τραγούδια, γιατί δεν είχα πεποίθηση αν η φωνή μου ήταν εντάξει για τραγούδι. Αν όμως αυτή τη φωνή ψάχνανε να βρούνε τη δικιά μου. Το λοιπόν μου λένε τραγούδισέ τα, είναι αυτό που λες λίγο πριν. Ακριβώς. Εγώ λέω δεν ξέρω ρε παιδιά τραγουδάω. Μα έτσι, μα αλλιώς επιτέλους με βάλανε και τραγούδισα για πρώτη φορά. Το έπρεπε να αυτό ερχόσουν να μάγκα μου στον τεκέ. Αυτό που παίξαμε. Αυτό που παίξαμε ακριβώς. Και έτσι το λοιπόν το έβγαλα αυτά τα τραγούδια. Με τα λεφτά που κερδίζει λοιπόν ανοίγει το δικό του μαγαζί στην Κοκκινιά ο Μάρκος. Το μαγαζί γεμίζει, αλλά η αστυνομία δεν λέει να τον αφήσει σε ησυχία, τον κυνηγάει. Δεν του δίνει άδεια, συνέχεια και τον κυνηγάει. Κάθε βράδυ οι αρχές είναι εκεί για να τον γράψουν με διάφορες αφορμές και φυσικά δεν του δίνουν ποτέ νόμιμη άδεια, και λέει ο Μάρκος. Έπρεπε να γεννώ εγώ άνθρωπός τους, δηλαδή να λέγω ό,τι βρωμοδουλειά έκαναν οι μάγκες και ό,τι εγίνονταν και παράνομα μέσα στο μαγαζί. Αλλά εγώ μπορούσα να κάνω τέτοια πράγματα. Οι μάγκες θα με σκότωναν. Όταν χάνει και την τελευταία ελπίδα ότι θα πάρει άδεια για το μαγαζί, τα παρατάει και φεύγει από τη Σύρο. Ακριβώς. Θα έλεγαν μια ζωή κυνηγημένος. Μια ζωή κυνηγημένος, ακριβώς αυτό που είπες. Και βέβαια κυνηγημένο γενικά το ρεμπέτικο. Το μπουζούκι κυνηγημένο γενικά. Και θα σου πω πάλι μια μαρτυρία του Γενίτσαρη. Το 37, στον δρόμο που έρχονταν από ένα τεκέ, γιατί εκεί παίζανε. Τον συναντάει η αστυνομία και του πάει στο μπουζούκι. Και τότε ο Γενίτσαρης φυσικά βγάζει το μαχαίρι και πήγανε εξορία στην Ιω, στην Ιω δηλαδή, μαζί με τον Ανέστο Δελιά. Σαν δημόσιοι κίνδυνοι. Και βέβαια, όπως μου έχει πει ο Γενίτσαρης, έκανε μεγάλη προσπάθεια να απεξαρτήσει τον Ανέστο από την ηρωίνη. Αλλά όπως και τότε και τώρα κλπ. Κώστα, ακόμα και εκεί πέρα πήγαινε η ηρωίνη. Τη βρίσκανε. Και όταν γυρίσανε, δυστυχώς έφυγε το παιδί αυτό σε πολύ μικρή ηλικία. Και κάποια στιγμή, βέβαια, το 50, η ζωή στην Αθήνα είναι πολύ δύσκολη. Ο κόσμος υπέφερε από τη φτώχεια. Σαφώς μετά τον πόλεμο. Το ίδιο και ο Μπαμακάρης,
που δεν είχε δουλειά και όλοι τον είχαν ξεχάσει. Για να συντηρήσει την οικογένειά του υπήρχε μία μόνο λύση. Η Σφουγγάρα. Σφουγγάρα, έλεγαν οι μουσικοί, το πιατάκι που έβγαζαν στις ταβέρνες για να ρίξουν κέρματα οι θαμώνες. Στην περίπτωση του Βαμβακάρη, το πιατάκι το κρατούσε ο πεντάχρονος τότε γιος του. Ο Στέλιος. Ο ίδιος ο μεγάλος Ρεμπέτης δεν άντεχε αυτόν τον εξευθελισμό. Δεν είχε όμως άλλη λύση. Ήθελε, αλλά δεν μπορούσε να αποφύγει τη ζητιανιά. Και είναι φοβερό και τραγικό να σκέφτεσαι ότι αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, αυτό το φοβερό ταλέντο, κατάντησε στη ζητιανιά ως Μάρκος Βαμβακάρης. Φοβερό. Είναι τρομερό, τρομερό. Αλλά η ζωή. Αλλά επανήλθε όμως. Επανήλθανε. Και πάμε λοιπόν σε αυτή την κομπανία. Πάλι είναι ο Μπάτης, είναι διάφοροι ρεμπέτες του Πειραιά, δύο φαντάροι που έχουν έρθει στη γειτονιά του Πειραιά. Καφενείων οι τρεις του καθηγητού Τζορζ Μπάτε. Έτσι λέγανε τον Μπάτη, ότι τον λέγανε ο καθηγητής Μπάτε. Τον κοροϊδεύανε. Και εδώ είναι ο Μάρκος Βαμβακάρης σε μια φωτογραφία της εποχής εκείνης, τότε που μεσουρανούσε, θα έλεγα, ωραίος άντρας, πάλι εδώ πέρα, μεγαλύτερος, ο πατριάρχης του Ρεμπέτικου. Και πάμε πάλι εδώ πέρα, στα μεγάλα του, έχει μεγαλώσει, είναι λίγο πριν το θάνατό του εδώ πέρα, και είναι με τον Στράτο, ενθύμιο φιλίας του 1956, από ό,τι βλέπω. Αυτές οι εικόνες λοιπόν περιέχονται σε αυτό το βιβλίο, το τεύχος, το αφιέρωμα, οι ρεμπέτες του Πειραιά που μου έδωσε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάκια. Τώρα βέβαια ο Θεοδόσης, σαν πιο νέος και πιο ερωτεύεται πια κλπ, θα αφιερώσει στην αγαπημένη του Σοφία ένα εκπληκτικό τραγούδι του Μάρκου Αμπακάρ, γιατί είχε χειροτικό. Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι ο Μάρκος. Ναι. Μια όμορφη μελαχανή. Σκερτζόζα. Μια όμορφη μελαχρινή, να σγιάρα και σκερτζόζα. Τόσο πολύ με τυρανεί και μου κρατάει πόζα. Τόσο πολύ με τυρανεί και μου κρατάει πόζα. Γεια Σοφία! Θα τη ζυγώσω μια βραδιά και θα την ρωτήσω. Πώς γίνεσαι τόσο κακιά, για σένα θα αρρωστήσω. Πώς γίνεσαι τόσο κακιά, για σένα θα αρρωστήσω. Τσαρά σου τα μαλλιά, τα μάτια σου τα μαύρα. Τα κατσαρά σου τα μαλλιά, τα μάτια σου τα μαύρα. Μες στη δική μου αγκαλιά θα σβήσουν κάθε λαύρα. Μες στη δική μου αγκαλιά θα σβήσουν κάθε λαύρα. Αγάπες είναι αυτές. Το λες την κοπέλα σε αυτό το τραγούδι. Βέβαια. Εννοείται. Αφού μου είπε, θα έρθω με την προϋπόθεση να αφιερώσω Σοφία. Σωστό. Ωραίος. Ωραίος. Μ' άρεσε ο Θεοδόσης.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, παιδί μιας φτωχής οικογένειας, ο Μάρκος της Σύρου, με άλλα πόσα ήταν, ήταν ο πρώτος... Ήταν πολλά αδέρφια, αλλά πολλά, πολλά φύγανε. Φύγανε, ναι. Ο Μάρκος πάντως αναγκάζεται και φεύγει από τη Σύρου, ή εν πάση περιπτώσει την κοπανάει, στα 15 του, 1920, γιατί λέει άθελά του έριξε μια μεγάλη πέτρα σε μια σκεπή ενός σπιτιού. Και νόμιζε ότι κάποιον σκότωσε. Και, και σκότωσε και έφυγε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και έρχεται στην Αθήνα, λίμαν εργάτης, πολλές δουλειές, αλλάζει συνέχεια, χαμάλι στον Πειραιά, κουβαλάει πράγματα κλπ. Πάει στα καρβουνιάρια εκεί πέρα και δουλεύει στα, πάντα, στα ορυχεία. Αλλά για να δείτε τι ψυχή είχε. Αυτός ο εκδοσφαγίας που σφάζει και γδέρνει ρόχημα, σηκώθηκε και έφυγε από, από τον Πειραιά, από τα εκδοσφαγεία, από τα σφαγεία του Πειραιά, ξαφνικά, μετά από 10 χρόνια δουλειά. Γιατί, τον έβαλαν να σκοτώσει μια γελάδα που αγαπούσε. Ακριβώς. Τι τρυφερό πράγμα είναι. Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο άγριος, ο έτσι, ο αμόσποτος, αγαπάει μια γελάδα. Και του λέει σφάξινο. Και δεν τη σφάζει και φεύγει και μένει άνεργος. Αυτά είναι μεγαλεία. Όπως επίσης στο σπίτι του μου είχε πει ο Στέλιος, είχε καμία 200 καναρίνια. Ναι. Και τα τάιζε, τα αυτά. Ναι, 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 ναι. Αλλά εδώ πέρα είναι, φεύγει γιατί θα να σκοτώσει την αγελάδα του. Πίστευτο. Και πάμε στον πρώτο του γάμο. Έχει κάνει τρεις γάμους. Πρώτος γάμος στα 18 του. Ελένη Μαυρουδή η κοπέλα, τη Ζιγκουάλα. Γιατί την έλεγε Ζιγκουάλα. Ήταν όμορφη πολύ, γι' αυτό. Είχε ανατολίτη και ομορφιά. Αλλά ήταν ο γάμος, ήταν, βγήκε πήγε άσχημα. Ναι, τον κυνήγα για αυτή τη δικαστήρια. Έχουν πάρει... τραγούδι τώρα. Έχει, τραγούδι. Έχει γράψει τραγούδι ο Μάρκος. Ναι, γιατί ακριβώς. Ναι. Έχει παντρευτεί. Μένει μαζί τη 2 χρόνια περίπου. Αυτή σκληρή γυναίκα από ό,τι φαίνεται. Με το που χωρίζει έχει τον κυνηγάει να του πάρει ό,τι έχει και δεν έχει. Και αρχίζει ο Μάρκος και γράφει τραγούδια, τα δίνει σε άλλους με άλλο όνομα για να μην φαίνεται ότι είναι δικά του. Ακριβώς, ακριβώς. Για πες μου λοιπόν. Το τραγούδι λοιπόν που έχει γράψει για την κυρία αυτή. Είναι το διαζύγιο. Διαζύγιο. Εννοείται το τραγούδι είναι στη μουσική του Μάρκου, έτσι εννοείται. Ναι.
σκότωνα να φτιάχνα τα μυαλά σου. Πάρε το διαζύγιο και τραβά στη δουλειά σου. Πάρε το διαζύγιο και τραβά στη δουλειά σου. Αυτό της έγραψε λοιπόν. Πάρα το διαζύγιο, τρέβα στη δουλειά σου. Άντε καλό. Αλλά αυτή το κυνήγησε πολύ όμως. Το κυνήγησε πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά την αγαπούσε όμως, Την αγαπούσε. Ήτανε πάλι κατά μαρτυρία του Στέλιου, δεν την ξεπέρασε ποτέ. Έλα ρε. Ποτέ. Ακόμα και μετά. Εντάξει, πρέπει να λέμε τις αλήθειες επειδή είναι καταγεγραμμένες μαρτυρίες. Ακόμα και μετά τον τρίτο γάμο πήγαινε στο σπίτι της απ' έξω και. Έλα. Ήταν πάθος. Πάθος η σκουάλα. Σπίτι και τις έπαιζε. Τις έπαιζε και ήταν η πληγή της ζωής του, παιδί μου, ο έρωτας. Η γυναίκα αυτή πέθανε πριν από δύο χρόνια. Τώρα, ναι. Τώρα, τελευταία. Πρόσφατα. Έτσι, ζυγουάλα, η περιβόητη. Αλλά υπήρξε όμως, όπως μου είπε ο Στέλιος και ο Γεννήτσας μου το έχει πει, η Καλονή της Καλονής. Έλα, ρε, δεν υπήρχε τέτοια γυναίκα. Πολύ ωραία. Δεν υπήρχε, ναι. Εσύ την γνώρισες. Εγώ πού να την γνωρίσω, δυστυχώς, όχι. Δεν την γνώρισα. Πάντως βλέπω εδώ πέρα ότι το 1933 ο Περιστέρης τον πιέζει ο Σπύρος και γράφει το πρώτο του εμπορικό πετυχημένο τραγούδι Καραγιουτζένη. Αυτό παίξαμε. Έπρεπε να ερχόμαστε να βρούμε κάτι στο δικαίωμα αυτό. Λέγεται Καραγιουτζένη, επειδή είναι το κούρδισμα του μπουζουκιού τέτοιο. Το 1934 κάνει την τετράδα. Έτσι. Που παίξαν στη Μάντα του Σαραντόπουλου το καλοκαίρι του 1934. Και πάμε στο 1935, στην εποχή, στη στιγμή που γράφει το τεράστιο τραγούδι. Τη Φρακοσυριανή. Θα τα παίξουμε και τα δύο. Το ένα τεράστιο είναι η Φρακοσυριανή. Θα το παίξουμε. Μπράβο. Το 35 όμως, ο Μάρκος έγινε συνάδελφός σου. Τι θα πει αυτό. Ο Μάρκος, φίλε Κώστα, και σχεδόν όλοι οι ρεμπέτες, κάθε τραγούδι τους είναι χρονογράφημα της εποχής εκείνης. Το 35 λοιπόν έγινε στον Πειραιά μια μεγάλη πλημμύρα. Και έγραψε ένα εκπληκτικό τραγούδι ο Μάρκος Μαμακάρης, την πλημμύρα. Και την ίδια εποχή έγραψε και την Φρακοσυριανή. Θα παίξουμε την πλημμύρα πρώτα. Παίξει την πλημμύρα. Γιατί είναι συνάδελφός εδώ ο Μάρκος. Θα δεις με τι τρόπο περιγράφει την πλημμύρα. Λες και το γράφεις εσύ σε μια εφημερίδα. Άκου. Σωτήρα βρε τα πνιξόλα.
πλημμύρα. Αυτό ήταν για το ρέμα, ε. Ρεπορτάζ, κανονικό. Ρεπορτάζ, κανονικά. Όπως θα το έγραφες εσύ. Ναι, ρεπορτάζ, κανονικό. Τι θα έκανες, και θα έλεγες αυτό, αυτό και αυτό. Δηλαδή, περιγράφει τι ακριβώς έγινε. Και μάλιστα, άμα πάρουμε και την ιστορία, και τώρα. Πριν από λίγα χρόνια όταν γινόταν πλημμύρες, αυτά τα ίδια μέρη πλημμύρισαν. Το Περιστέρι, το Μοσχάτο, τα Καμία. Πάμε στο 35 και είναι και η στιγμή μεγάλη που θα γραφτεί η Φραγκοσυριανή. Ένα μιμιώδες τραγούδι. Περίμενε να του πω δύο κουβέντες. Αμέσως πήρε το μουσείο να παίξει. Λέει ο Μάρκος, με αγαπούσαν πολύ στη Σφύρα και το 35 παίρνω τον Μπάτη μαζί μου και πάμε να κάνουμε κάποιες εμφανίσεις στη Σφύρα. Γεμάτο κόσμο στην πλατεία. Εγώ λέει όταν έπαιζα, κοίταζα κάτω. Τα μάτια μου ήταν, δεν κοίταζα από τον κόσμο γιατί φοβάμαι να τα χάσω. Λέει ο Μπαμπακάλη. Έπαιζα λοιπόν και κοίταζα κάτω. Κάποια στιγμή σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω απέναντι μια πανέμορφη κοπέλα με μαύρα μάτια και καρφώνομαι εκεί. Και συνεχίζω. Δεν θα της μιλήσω, δεν θα μάθω ποτέ ποια είναι, αλλά με το που. Πάω να ηρεμήσω, παίρνω μολύβι χαρτί και γράφω αμέσως τη Φραγκοσυριανή. Το οποίο απλώς πληροφορικά πρέπει να έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες. Μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά. Πάλι στην ακρογιαλιά θα θέλα να με χορτάσεις όλο χαδιά και φιλιά. Θα θέλα να με χορτάσεις όλο χαδιά και φιλιά. Στην αληθινή και στο πίσκο πιο ρομάτζα γλυκιά μου Φραγκοσυριανή. Και στο πίσκο πιο ρομάτζα γλυκιά μου Φραγκοσυριανή. Παρό να γυρίσω φιλικά παραποπή. Γάλισσα και τέλα γράτσια και ας μου έρθει συγκοπή. Γάλισσα και τέλα γράτσια και ας μου έρθει συγκοπή. Κλασικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, ιστορικό τραγούδι. Υπάρχει όμως μια άγνωστη λεπτομέρεια σε όλο αυτό το πράγμα. Με τον Στέλιο του Βαβακάρη, κάποια στιγμή γίναμε φίλοι. Τον γνώρισα, εκπληκτικό παιδί. Κουμπές καλές έκανε. Όποτε πήγαινα στο μαγαζί του, όλο το βράδυ λέγαμε γεια σου Κώστα, μου λέγει γεια σου Στέλιο και πίναμε. Γεια σου Κώστα, γεια σου Στέλιο, γεια σου, γινόμαστε τίλα. Ο Στέλιος λοιπόν μου είπε ότι ήταν μια μαγιώρα γυναίκα αυτή. Η Φραγκοσυριανή. Η τύπισσα, η Φραγκοσυριανή. Ναι. Λέει, γυναίκα μαγιώρα αυτή που έγραφε,
που ξέρω στο τραγούδι, πατριώτησα, που πέθανε πριν από το 2017. Πριν από 5 χρόνια, 4 χρόνια. Ναι. Πανέμορφη γυναίκα. Ο πατέρας μου όμως, ο Μάρκος, δεν είπε ποτέ στη μάνα του αυτό που συνέβη, διότι ντρεπόταν να το πει, επειδή η μάνα του ήξερε ότι ήταν γυναικάς, ο Μάρκος, και κάθε φορά που γνώριζε μια γυναίκα, της έγραφε ένα τραγούδι. Εκεί όμως ήταν ιδιαίτερη αυτή η γυναίκα, ήταν πολύ ιδιαίτερη. Αλλά ήταν ιδιαίτερη περίπτωση αυτή. Ακριβώς. Αλλά το έκυψε λέει στη μάνα του, διότι ντράπηκε, διότι ήταν παντρεμένος προφανώς τότε. Σαφώς, ναι. Έγραφε για τις γυναίκες τραγούδια. Έκανε, ο Μάρκος Κώστα μου έκανε τις εικόνες και τα βιώματα τραγούδια. Δεν έψαχνε να βρει κάτι. Ναι. Το είχε μέσα του. Έβλεπε μια εικόνα, έκανε τραγούδι. Ερωτευόταν μια γυναίκα, της έγραφε τραγούδι. Τελείωσε. Εκείνο λέει που δεν συγχώρησε ποτέ στον εαυτό του ήταν το 1937, συμβιβάζεται με τη λογοκρισία της δικτατορίας Μεταξά. Τότε ήταν η δικτατορία του Μεταξά. Και επέβαλαν λογοκρισία. Ο Μάρκος λοιπόν αναγκαζόταν και προσάρμοζε τους στίχους του, βγάζοντας τα βαριά χασικλίδικα τραγούδια, και τα προσάρμοζε όπως ήθελε η δικτατορία του Μεταξά. Εκείνη την περίοδο πήγε στη Θεσσαλονίκη 3 φορές, έκανε μια συναυλία, 50.000 κόσμος στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Σαφώς. Μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα. Έτσι, εντάξει, μην βλέπετε, έχουν περάσει από. Αλλά 50.000 κόσμο. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Και επίσης στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο έγραψε 2 τραγούδια, «Γεια σας φανταράκια» και «Το όνειρο του Μπενίτο». Το ξέρεις. Ο Μάρκος, όχι μόνο ο Μάρκος, επειδή υπάρχει μια διαστρεβλωμένη άποψη, ναι, για τη θέση, ναι, των δημιουργών τρομπέτικου για τον πόλεμο, έτσι. Και ο Μάρκος έγραψε τραγούδια για τον πόλεμο και ο Μπαγιαντέρας έγραψε το συγκλονιστικό τραγούδι «Καιρός πια το μπουζούκι μου στην άκρη να τα αφήσω, θα πάρω το φέκι μου να πάω να πολεμήσω». Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, ο Μάρκος λοιπόν, είπαμε ρεπόρτερ, είπαμε άνθρωπος του έρωτα κλπ. Ναι. Αλλά πρόσεχε καλά, έχει γράψει και καθαρό πολιτικό τραγούδι τους πρωθυπουργούς. Ναι, για να... Άκου πόσο αληθινό είναι. Πάμε!
κατεβαίνω στη βουλή εγώ να διατάζω, να τους πατώ τον αργυλέ και να τους μαστουριάζω. Να τους πατώ τον αργυλέ και να τους μαστουριάζω και θα ανεβαίνω στη βουλή εγώ να διατάζω. Τα είπε όλα. Τόσο αστείο, εγώ γελάω. Τα είπε όλα. Να πάρει τον αργυλέ, να πάει να του μαστουριάζει στη βουλή για να διατάζει αυτό. Καλύτερο. Να γίνει πρωθυπουργό. Πιο αληθινό είναι αυτό, μου φαίνεται. Πάντω, γεγονό είναι στη γερμανική κατοχή και τα πολύ δύσκολα χρόνια. Φύγανε από τη ζωή όλοι αυτοί οι μεγάλοι τη εποχή τότε. Μιλάμε τον Ντούντα, τον Σκαρβέλη, τον Γιωβάν Τζαού, τον Βαγγέλη τον Παπάζουλου, τον Ανέση τον Δελιά. Φεύγουν όλοι, πεθαίνουν και μένει, θα έλεγα, ο Μάρκο μόνο. Πώ τα κατάφερε και πέρασε από αυτή τη θύελα και επιβίωσε τελικά. Ο Μάρκο, όλη τη διάρκεια τη κατοχή, Κώστα, γίναγε στην επαρχία. Και έπαιρνε, ας πούμε, πήγαινε στην Καβάλα και αντί για λεφτά έπαιρνε φασόλια, ντομάτες, λάδι, έφερνε στην οικογένεια. Γίναγε πάντα στην επαρχία. Δηλαδή για μια οχταετία περίπου γίναγε όλη την Ελλάδα. Και έπαιρνε ήδη προϊόντα. Ακριβώς. Όχι και, λεφτά, και ζούσε η οικογένειά του. Ακριβώς. Πάντως παντρεύτηκε ξανά το 1942 με την Ευαγγελία Βεργίου, έτσι λέγεται. Δεν ξέρω τι κύριε Βεργίου. Έκανε πέντε παιδιά. Ναι. Τα δύο πέθαναν, τα τρία έμειναν. Ο Βασίλης, ο Στέλιος και ο Δομένικος. Ήταν καλός πατέρας ο Μάρκος. Ο Άγιος των Αγίων. Έλα. Εγώ σου μιλάω τώρα, εγώ δεν γνώρισα τον Μάρκο, αλλά γνώρισα ανθρώπους πολύ κοντά στον Μάρκο. Ναι. Λοιπόν, ο Μάρκος ήταν ο καλύτερος πατέρας που υπήρχε. Και θα σου πω και ένα συγκλονιστικό. Όταν πήγανε να τον γνωρίσουν το 62-63 ο Κουνάδης, ο Παπαϊωάννου και ο Νέαρχος Γεωργιάδης που έχουν εκείνη τη φωτογραφία με τη φανέλα την περιβόητη. Λοιπόν, ο Μάρκος, ας πούμε, με μια στοργή, ο Στελάκης μου, ο Δομένικος, τα οποία βέβαια τα Κώστα, επειδή έχω παίξει πάρα πολλές φορές και ο Δομένικος υπήρξε, ο Δομένικος υπάρχει ακόμα, καθηγητής στο Λύκειο στη Δραπετσόνα. Μέγας μουσικός, πιανίστας, τα πάει κλπ. Ο Στέλιος βέβαια λαϊκός κλπ. Ναι, ναι. Συναντιόμαστε τακτικά σε ένα μαγαζί στην Καστέλα με το Δομένικο. Δεν υπάρχει καλύτερο παιδί στον κόσμο. Δεν υπάρχει, ναι, δεν ξέρω, παιδί, ναι. Πιο ευγενής άνθρωποι. Ναι, ναι. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει πουθενά. Κύριοι, με κάπα κεφαλαίο. Και από μια οικογένεια τόσο λαϊκή. Αλλά ο Μάρκος όμως και το Στέλιο. Και το Δομένικο και το Βασίλη που είναι μέγας καπετάνιος στην Αγγλία τώρα, τους είχε διδάξει ένα μεγάλο πράγμα. Μου το λέει ο Δομένικος, το σεβασμό. Σεβασμός, να σέβεσαι. Και ο πρώτος που έκανε πράξη στο σεβασμό ήταν ο ίδιος ο Μάρκος. Σεβόταν τα πάντα. Πάντως μετά από το θάνατο όλων αυτών των πολύ μεγάλων που είπαμε πριν από λίγο, Δελής, Μπάτης κλπ. Έρχονται χρόνια πέτρινα για τον Μάρκο Βαγκάρη. Μιλάμε 48 και μέχρι περίπου 55 τόσο, όπου γίνεται μια στροφή σε ακούσματα. Στα ειδικά αυτά που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Τα ματουμπάλες και αυτά. Ακριβώς. Και το ρεμπέτικο πάει στο περιθώριο, τελείως. Δεν μπορεί να βρει δουλειά πουθενά, δεν κάνει τίποτα. Και τότε είναι που αρχίζει. Η σφουγγάρα λεγόμενη. Αυτή η σφουγγάρα, το πιατάκι που λέγαμε λίγο πριν, για να επιβιώσει. Πώς το αντιμετώπισε όλο αυτό το πράγμα, γιατί ήταν ξαφνικά από εκεί. Με πολύ περηφάνεια. Ναι. Ο Μάρκος, όπως μου έλεγε ο Στέλιος, δεν ένιωθε ότι κάνει ζητιανιά. Ένιωθε ότι πάει, παίζει τα τραγούδια του. Δεν πήγαινε και του λέγε δώσε μου κύριε κάτι. Έπαιζε τα τραγούδια του και αν ήθελε κάποιος να δώσει κάτι έδινε. Ούτε ανάγκασε κάποιον. Δεν ένιωσε ποτέ ότι κάνει ζητιανιά. Ένιωσε ότι κάνει τη δουλειά του τη στιγμή που δεν υπήρχε τρόπος να την κάνει διαφορετικά. Πάντως βλέπω εδώ πέρα ότι αρρώστησε βαριά το 54 με αρθρίτιδα. Γι' αυτό δεν μπορούσε να παίξει μετά. Δεν μπορούσε να παίξει. Ακριβώς. Δεν μπορούσε να παίξει με τον τρόπο που έπαιζε ο Μάρκος. Υπήρξε και μέγας μπουζουξής, έτσι. Μέγας μπουζουξής. Αυτός ουσιαστικά κάθε μιλίωση στον μπουζουξή, έτσι. Ναι. Και μετά είχε θέμα με τα χέρια του και δεν μπορούσε να παίξει. Αλλά είχε τα παιδιά του όμως που παίζανε πάρα πολύ καλά. Εκεί πέρα είχε το 60 ο Γρηγόρης ο Πιθηκότσης με την Κολούμπια την εταιρεία. Παίρνει τα τραγούδια του Μάρκου και τα τραγουδάει ο ίδιος ο Πιθηκότσης. Τα δίνει στην Κέτι Γκρέι, στο Στράτο Διονυσίου. Έδωσε πολλά τραγούδια τότε, πάρα πολλά. Σε όλους. Και τι γίνεται εκεί πέρα, αναβιώνει. Ακριβώς. Το ακριβώς. Τραγούδι, πάλι το ρεμπέτικο και του Μάρκου τα τραγούδια, αναβιώνουν πλέον την εποχή αυτή. Με τους τραγουδιστές που ήταν. Με τους τραγουδιστές που ήταν πιο προσιτοί στον κόσμο τότε. Γι' αυτό λέω και εγώ τώρα, ας πούμε, ότι το ρεμπέτικο τραγούδι για να περάσει στην νεολαία πρέπει να το πει ένας νέος. Ναι.
Ποια είναι, ποιο είναι το τραγούδι περισσότερο που, που περνάει αυτή. Άκου, τη φίλε Κώστα. Τώρα βέβαια φοράς. Λοιπόν, θα σου παίξω, φοράς το. Το μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε πάλι στο 75. Μου παίξω το τραγούδι αυτό που παίξαμε στην αρχή. Γρατσούνα και εγώ τότε, πριν από 50 χρόνια περίπου. Μου λέει, θα σου παίξω τώρα. Δεν είναι δικό μου. Το έχω μάθει όπως μου το έχει παίξει ο Γεννήτσερης τότε. Θα σου παίξω το ζεμπέκικο, το οποίο χωνευόταν στους τεκέδες 50 φορές τη βραδιά. Έλα ρε. Θα σου το παίξω τώρα. Δεν το ξέρεις καν. Δεν το ξέρεις, αλλά είμαι σίγουρος επειδή χορεύεις. Πόσες φορές έχεις χορέψει σε εκπομπές που έχουμε κάνει. Είμαι σίγουρος επειδή θα τα ακούσεις, θα σηκωθείς να χορέψεις. Το τραγούδι αυτό λέγεται Το Κορόιδο. Αυτό είναι το πιο. Το ζεμπέκικο που έχει χορευτεί πιο πολύ στους τεκέδες στο Πειραιά. Έλα ρε. Σωρά. Άκου το. Πάμε. Δεκαετία του 30. Σε όλους τους τεκέδες. Φοβερό ρυθμό έχει. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι. Διάβασα, φίλες και φίλοι, 8 Φεβρουαρίου του 72. Που έφυγε. Ο Μάρκος φεύγει για την γειτονιά των Αγγέλων σε ηλικία μικρή, θα έλεγα, 67 χρονών. 67 χρονών και όπως μου λένε οι μαρτυρίες των ανθρώπων που τον ορίσανε Κώστα, στα 55 του χρόνια έμοιαζε για 100. Από ταλαιπωρία. Από νεφρική ανεπάρκεια έφυγε, από ένα ζαχαρόδι διαβήτη που τον ταλαιπωρούσε και τελειώνει η ιστορία εκεί πέρα και όπως είπα λίγο πριν παίρνουν δάνειο από την τράπεζα για να τον για να κάνουν την κηδεία του, που σημαίνει ότι δεν έβγαλε λεφτά από τους άνθρωπους. Βέβαια μετά
με τα ποσοστά από τα τραγούδια κτλ. Μετά έγιναν αυτά. Μετά έγιναν αυτά. Και μια και είπαμε για την αρρώστια του Μάρκου, θα σου πω κάτι που είναι και λίγο σατυρικό. Με τον τρόπο που αντιμετώπισε τη ζωή, είχε πάει μια δημοσιογράφο Αγγλίδα να του πάρει συνέντευξη και τη έλεγε: τι να το κάνει, παιδί μου, τώρα δεν μπορώ να πέσω πάνω από γυναίκα. Επειδή ήταν εκεί, ήταν τρομερό πραγματικά. Από μια τέτοια συνέντευξη, από την τελευταία που έδωσε στην Αγγελική τη Δαμίγου στον Ταχυδρόμο, τη είπε: όλες τις τέχνες που καμά, ακούστε που τις λέγω, τις γράφω και σας θυμηθώ, μου έρχεται να κλαίω. Αυτό βέβαια το λέει, θα το πούμε όμως, μια και το ανέφερες, επειδή είναι ενδιαφέρον, το λέει ο Μάρκος με τη Σοφία Καρύβαλη, μια γυναίκα. Μπράβο. Λοιπόν, το ξέρεις να το πούμε παρέτσα. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Θα το πούμε. Τέχνες που καμά ακούτε που τις λέγω, τις γράφω και σαν θυμηθώ που έρχεται για να κλαίω. Όλες τις τέχνες που καμά σαν δεν έχεις λάθει, εμένα που μ' αγάπησες δεν μου βάλες κεφάλι. Στήρι δούλευα και κάμα πακετάκια, οι μάγκες μου προσφέρανε σε φταίτα κοριτσάκια. Οι μάγκες σου προσφέρανε σε φταίτα κοριτσάκια, εμένα δεν λογάριαζες που έπινα φαράκια. Γυρεύω κάποιαν άλλη και ψυχογιο σε γέννηκα σε ένα κοντό μπακάλι. Και ψυχογιο σε γέννηκε σε ένα κοντό μπακάλι. Γιατί έχει κόρη όμορφη και πήγα τη μεγάλη. Σε κατσιά εκεί κι θέλα για να στρίβω, εφημερίδες να πουλώ στους δρόμους να γυρίζω. Εφημερίδες κι αν πουλά στους δρόμους κι αν γυρίζεις, την έχεις την μπακάλαινα και μένα φοβερίζει. Κασέλι μου το τσάκωνα στα χέρια, μόνο που δεν κουβάλισα του Άγιον του ξεφτέρια. Μόνο που δεν κουβάλισες του Άγιον του ξεφτέρια, το βράδυ το κασέλι σου το τσάκωνε στα χέρια. Ωραίες οι δουλειές που έκανε. Τέλεια. Τα βιώματά του τα κάνει τραγούδια. Τα βιώματα και τις εικόνες. Τα κάνει τραγούδια. Πάντως, τώρα πριν κλείσουμε, έφυγε με μια αγωνία, με ένα παράπονο, όπου στην τελευταία του συνέντευξη λέει: ίσαμε που υπάρχω εγώ, θα υπάρχει και το γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Όταν θα πεθάνω, θα χαθεί, γιατί θα το ξανανοθεύσουν όπως κάναν πριν μερικά χρόνια, που το γεμίσανε αμανέδες και ειδικούς σκοπούς. Είδες λοιπόν που ήξερε την αξία του. Τι ήξερε την αξία του Καλαπάτρος. Και έλεγε θα φύγω, δεν θα βρεθεί κάποιος για το ορθόδοξο λαϊκό τραγούδι, αλλά τελικά ευτυχώς βρεθήκανε άνθρωποι. Βρεθήκανε. Και τελικά έμεινε το Ρεμπέργο, ναι, και φυσικά, ναι, από εκεί πάνω που θα είναι, ναι, 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 θα χαίρεται, ναι, πάρα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η βραδιά. Θα δώσω και Γιάννη που τα τραγουδίσατε και τα είπαμε και τα μάθαμε τον Μάρκο από καλύτερα. Πριν κλείσουμε, με ποιο τραγούδι θα ήθελες να κλείσει αυτή η βραδιά? Θα κάνεις εσύ την επιλογή. Θέλεις ερωτικό που
εκφράζει έρωτα κανονικό ή ερωτικό που βρίζει. Τι θες από τα δύο? Το δεύτερο. Το δεύτερο. Σκύλα με έκανες κομμάτι. Έτσι, γουστάρω. Και αυτό για τη Ζυγουάλα γραμμένο. Για την κυρία αυτή που... σε δρόμο πυρεώτικο. Σε αυτό το δρόμο το πυριωτικό, που είναι από τους πιο συγκλονιστικούς δρόμους του Μπουζουκιού, έχω φτιάξει εγώ το τελευταίο μου τραγούδι, το ντουέτο, αυτό που λέμε με τη Μαριό, που λέγεται «Ξηδί με την Κολόνια». Πριν ακούσουμε το τραγούδι αυτό, το προηγούμενο τραγούδι το αφιερώνουμε σε όλες τις σκύλες που μας βασάνισαν και μας πόνεσαν στη ζωή μας ημών των ανδρών. Σε εσάς τις σκύλες θα αφιερώνουμε. Ωραίο τρόπο, φίλε, έτσι. Με ωραίο τρόπο, έτσι. Με ωραίο τρόπο, καλώ. Με την καλή έννοια που λέει και ο Ψινάκης. Με την καλή έννοια. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό καινούριο. Και μου γυρνά στην πελάτη. Καρφάκι δε σου καίγεται, μ' αφήνει σαν μανάτι. Ξαπλώνει στο κρεβάτι μας και μου γυρνά στον κόλο. Πιο παγωμένος έγινες κι από το Βόρειο Πόλο. Στο κρεβάτι μας
και κάνεις πως κοιμάσαι. Το ξέρω αλλού και μάλλον πως θα θέλες για να σε. Ξαπλώνεις το κρεβάτι μας και αμέσως ρουχαλίζεις. Κι αν έχεις φάει κι όσπρια όλο τις μπουμπονίζεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε αυτό το βράδυ και ευχαριστώ και εσάς που φαντάζομαι διασκεδάσετε σήμερα πολύ και μάθαμε και περισσότερο από τον μεγάλο, τον πατριάρχη του ρεμπέτικου, τον Μάρκο Παπακάρη. Κώστα, θα ήθελα κάποια στιγμή, όταν θα έρθει το πλούμα του χρόνου, ξέρεις τι έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι άκουγε ο Μάρκος, τι ήταν πριν από τον Μάρκο. Το κάνουμε πολύ πολύ. Λοιπόν, δηλαδή, τι υπήρχε, δηλαδή, τι άκουγε τον Ευαλιώτη, τον Μπουζουξή, άκουγε τον Σιτάμπερο, τι παίζανε όμως αυτοί. Τα έχουν αυτά. Μπράβο. Τα έχουν όλα. Πριν το Μάρκο. Σας τυπώ να το κάνουμε. Να είστε καλά. Πάμε για ύπνο και τα λέμε αύριο. Καληνύχτα. Σε τουριασμένο χρώμα πάω να σ' αγγίξω και μου λες άσε με είμαι πτώμα. Μπρος στα κουτιά χαζεύουμε